Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Πόρο, καθώς τον αγώνα που έγινε στο Μαρτινέγκο κατέβαλε με 3-1 την αντίσταση του Ανθεστίωνα, προσπερνώντας τον παράλληλα στον βαθμολογικό πίνακα της Α1Ε. Πριν το μάτς, ο Πόρος τίμησε με ανθοδέσμη τον πρώην ποδοσφαιριστή του και νυν του Ανθεστίωνα, Γιάννη Ανιφαντάκη. Στα πρώτα 25 λεπτά, ο Πόρος ήταν καταιγιστικός, έχοντας κλασικές ευκαιρίες να προηγηθεί με Μεταξάκη, Καστιλιανάκη, Βιτσαρά αλλά και δοκάρι με τον Χαρίτο. Κάπου εκεί όμως μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου. Στο 26ο λεπτό, ο Ανθεστίων ήταν εκείνος που προηγήθηκε 0-1 με συνεργασία των δύο κεντρικών αμυντικών του. Ο Δρακάκης εκτέλεσε φάουλ, η άμυνα του Πόρου αδράνησε και ο Γιαπεντζάκης σχεδόν ανενόχλητος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, ακολούθησαν δύο ευκαιρίες για την ομάδα του Τραψανού στο 30 με τον Μιλάκη και ακόμα σπουδαιότερη στο 36 με τον Τσομπανάκη, αγγίζοντας το δεύτερο γκολ. Ο Πόρος μετά το σοκ του 0-1 ξαναβρήκε τα πατήματά του και στο 43 μετά από ωραίο συνδυασμό και τελική πάσα του Καστελιανάκη, ο Μεταξάκης με κεφαλιά έφερε το 1-1 στο παιχνίδι. Με αποφασιστικότητα μπήκαν οι γηπεδούχοι και στην επανάληψη και γύρισαν το μάτς στο 63 με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ του Σκούφου που δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Χρονάκη. Ο Πόρος θα μπορούσε στα επόμενα λεπτά να καθαρίσει το μάτς με τον Καστελιανάκη να έχει μια ευκαιρία και τον Μάρκου 2 τέτα-τέτ, αλλά νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ανθεστίων πήγε μάλιστα να βάλει δύσκολα στον Πόρο, έχοντας δύο σημαντικές φάσεις με Μεμοτσέλα στο 75 και Κεφάκη στο 78 για να σημειώσει τον γκολ της ισοφάρισης. Η ομάδα του Λεωνίδα Τίτο Μιχελάκη, που ως πρώην προπονητής του Ανθεστίωνα βρέθηκε αντίπαλος με παλιούς παίκτες και συνεργάτες του, κλείδωσε τελικά την νίκη στο 83ο λεπτό. Ο Σκούφος εκτέλεσε φάουλο από δεξιά, η κεφαλιά του Καστιλιανάκη χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια ο Παπουτσάκης απλά την έσπρωξε στα δίχτυα για το τελικό 3-1.